Καλησπέρα σας από το Προεδρικό Μέγαρο που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 7 όπως ανέφερες και εσύ Πέτρα η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στόχος είναι η επίσπευση του εμβολιαστικού προγράμματος το οποίο το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε μια κατάσταση στασιμότητας. Συνεπώς επιτάπητος τίθενται κίνητρα όπως είναι η χαλάρωση των μέτρων σε χώρους όπως τα θέατρα, οι κινηματογράφοι και τα γήπεδα με προϋπόθεση όμως να γίνονται δεχτά μόνο άτομα που έχουν εμβολιαστεί σε αυτούς τους συγκεκριμένους χώρους. Επίσης, εξετάζεται η επαναφορά τους σε εξωτερικούς χώρους, μια εισήγηση την οποία κατέθεσε ο Κωνσταντίνος Ιωάννου και η παραχώρηση τιμητικής άδειας σε στρατιώτες που θα λάβουν το εμβόλιο. Επιτάπητος επίσης βρίσκεται η αδήλωτη άδεια σε εργαζόμενους κατά την μέρα που θα έχουν λάβει το εμβόλιο. Αυτό που φαίνεται να μπαίνει προς το παρόν στο συστάρι είναι η κατάργηση του δωρεάν προγράμματος των rapid test στον γενικό πληθυσμό, καθώς η κατάσταση όπως εξελίσσεται δεν φαίνεται να επιτρέπει να σταματήσει ο γενικός πληθυσμός να υποβάλλεται σε τεστ. Όλα αυτά, Πέτρα, γίνονται υπό τον φόβο της συνδικής μετάλλαξης και με φόντο τη ραγδαία μετάδοση του κορονοϊού. Τώρα βρισκόμαστε σε αναμονή, σε περίπου 5 με 10 λεπτά αναμένουμε τις δηλώσεις. Θα επανέλθουμε κοντά στη Σοφία. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.